Πάμε γρήγορα να δούμε τι έγινε, γιατί πήγε ο Πρωθυπουργός για να κάνει έτσι, να πιάσει την νεολαία, να πιάσει ξανά το κοινό, το χαμένο, τον ψηφοφόρο. Βρέθηκε στο ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα, όπου είναι η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου μαζί με την Νάνση Αντωνίου και τον Παναγιώτη τον Τζορτζάτο. Μάλιστα, πάμε, πάμε να δούμε την ώρα που μπαίνει ο Πρωθυπουργός και βγαίνει. Και αμέσως μετά να ακούσουμε και να δούμε τι ακριβώς είπε. Είπε για ότι τσακώνεται με τη Μαρέβα και το air condition. Ναι. Για τη θερμοκρασία ή γιατί και εκεί πληρώνουν ρεύμα. Για τη θερμοκρασία. Όχι γιατί πληρώνουν ρεύμα. Όχι. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε για λίγο. Για το μαγείρεμα, για το πάμε λίγο να δούμε όταν μπήκε και βγήκε. Τι έγινε, πώς ήταν ο Κυριάκος. Χαρούμενος μπήκε, χαρούμενος βγήκε. Για πάμε να δούμε. Το πριν και το μετά. Καλημέρα. Πρώτη φορά, πείστε, πρώτη φορά σε ένα ραδιόφωνο. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, πώς περάσατε πρώτη φορά στο... Όχι πρώτη φορά, ως Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό ήθελα να δικιάσω απόψη. Κάτι διαφορετικό και πολύ ευχάριστο. Μας κάλεσαν θες και πάμε να δούμε. Αναφερθήκατε και στην κοινωνία, αναφερθήκατε και στα διάφορα μέτρα. Θα τα πούμε, παιδιά, σε άλλη ευκαιρία τα υπόλοιπα. Ευχάριστη πάντως κουβέντα, γελάσαμε και επικοδομητική. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Και ο Κυριάκος κάνει άνοιγμα εκεί στην νεολαία, κάνει εκεί, βλέπει σε αυτόν που ακούνε το πρωί ραδιόφωνο Αρναούτογλου τσουκ. Να τόσο ο Κυριάκος. Ναι, πραγματικά. Και πολύ χαρούμενος ήταν, πολύ θα πρέπει να σας στήσω. Γιατί είμαι χαρούμενος, δεν είναι χαρούμενος. Πέρασε καλά. Γιατί πέρασε. Πρωθυπουργός είναι. Αν δεν περνάει πρωθυπουργός, καλά, ποιος θα περνάει. Ο πεινασμένος πολίτης, όχι. Πάμε να δούμε λοιπόν μέσα στο στούντιο τι έγινε, τι είπε για Μαρέβα, τι δεν μαγειρεύει, κάνει μόνο μπάρμπεκιου, ψήστης λοιπόν. Ναι, και λέει δεν μετριέται, δεν προσμετράται ως μαγείρεμα. Εγώ άντε λέει να κάνω καμιά ομελέτα το πολύ. Κάνω και ομελέτα. Ναι. Μάλιστα, για πάμε να ακούσουμε, για πάμε να ακούσουμε τι έγινε σε αυτή τη συνέντευξη. Διαφορά είναι η θέρμανση, ναι. Ύψηξη, δηλαδή η θερμοκρασία. Μη μου το κάνετε οποία... αυτό, μη το λέτε αυτό. Θα παγώσει η γυναίκα. Θα το κλείσω. Είναι πολύ κρυουλιάρα. Μη μου το κάνετε, θα μου τα κλείσει όλα. Εδώ διαφωνούμε και με τη γυναίκα μου, δεν τσακωνόμαστε πάντα για το air condition. αλλά, επειδή τώρα έπρεπε να βάλω, βάζαμε το air condition στους 25 και στους 26 βαθμούς και εγώ ζεσθενόμουν. Αντίθετα, το χειμώνα θα πάμε 2 βαθμούς. Πού είσαι τώρα, δεν ξέρω. Το να ρίξει τη θερμοκρασία ή να την αυξήσει ανάλογα 2 βαθμούς κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, πρόεδρε, επειδή προηγουμένως κοιτάξατε λίγο το κλιματικό, κάνετε καμιά δουλειά στο σπίτι, δηλαδή αλλάζετε καμιά λάμπα και δεν μπορείτε να κάνετε μόνο το βράδυ. Μέχρι εκεί νομίζω ότι μπορώ. Πολλά περισσότερα μην μπορεί. Μπορείτε να το ρωτήσετε κι εσεί όμω. Δεν κάνει το σπίτι. Φανταστείτε, είμαι ηλεκτρολόγο, έχω τελειώσει ο εγώ πτυχίο ηλεκτρολόγου μπορεί να απογράψω μέχρι διόρροφο σπίτι. Απλά μένει στο τέταρτο, γι' αυτό δεν κάνει τίποτα. Θέλω που δεν κάνετε τίποτα κι εσείς, δεν πηγαίνετε. Μέχρι καμιά λάμπα. Δηλαδή, όχι, σβήνει βράδυ και θες να μπει στο μπάνιο και δεν έχει λάμπα. Την αλλάζετε. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω που είναι. Για ασφάλεια ξέρω που είναι. Δεν την αγυρεύετε εσείς. Τίποτα. 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 Είστε μόνο σα σπίτι τώρα. Μια ομελέτα. Εντάξει. Μαγειρεύετε εσύ. Καλά, ούτε εσύ μαγειρεύει τίποτα. Καλά, σου λέει το λε. Μόνο ο Γιώργος μαγειρεύει. Ο φοιτητή όταν ήσασταν. Όχι. Ούτε μπάρμπεκιου. Μπάρμπεκιου ναι. Μπάρμπεκιου ναι. Ψήνω. Μπάρμπεκιου ναι. Μπάρμπεκιου ναι. Αλλά το μπάρμπεκιου δεν είναι μαγειρεύει. Το μπάρμπεκιου δεν είναι μαγειρεύει. Μάλιστα. Χορταντζή ο πρωθυπουργό. Του αρέσουν. Ναι, έτσι δείχνει τουλάχιστον. Πέρασε καλά. Συγγνώμη, Λεμονίδη, πώς είσαι, το ύφος, τι ύφος είναι αυτό, ειλικρινά. Δεν έχω πάθει σοκ σήμερα. Έτοιμα, χυμίξει, έτοιμη. Πώς είσαι στον πουλτόκο, έτσι, ουρκ, χόρμα, ξεκίνησε να το βάζει, ολικό σπίλο. Τι είναι αυτό το πράγμα, δε καλέ. Τον Κυριάκο έλεγε του πρωθυπουργού μα να ρίχνει. Σχόλιο θέλει, δηλαδή, μπορεί γυναίκα. Και ο πρωθυπουργό πέρασε καλά το πρωινό του και εσύ εκεί διαορίζεσαι. Να του το χαλάσεις. Για πες μας, ακούμε. Τι να χορεύουμε τώρα, εντάξει, ό,τι φτάνει για παμές ενημέρωσης. Να και μας κάνετε. Τι είπες? Όλα αυτά είναι για παμές ενημέρωσης. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν κατάλαβα τι λέει. Δεν ακούω καλά, για... έχει ναι. Πρόβλημα με τον ήχο. Δεν φταίει χαρά, απλά λίγο πιο δυνατά χαρά. Κάτι για όλα πας... αυτά, ναι. Για μένα, είναι θεατρινισμοί. Είναι για, να... για τα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά. Με αυτό το τρόπο Νεολαία. Ακόμα εντάξει και οι θεατρινισμοί έχουν την πλάκα τους τελικά. Ναι, μεταξύ μας την πλάκα. Κοίταξε το. Γελάει, θα μου γελάει ο άνθρωπος εκεί και κάθεσε εκεί πέρα να δει
Χαίρομαι που πρωθυπουργό να χαίρετε, ρε παιδιά. Τον φάγατε τον άνθρωπο, ρε. Τον έχετε φάει. Τον φάγατε. Ας τον άνθρωπο να χάρει λίγα γέλια, του σακάκι, χαμογελαστούλη κτλ. Τι θέλει. Είναι χωραδατζίδε που λένε. Και είναι χιουμορίστα, τα λέει ωραία. Είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα σε αυτή τη χώρα τελικά. Σε αυτό ακριβώς που είπες. Είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ να δούμε την εκκλησία, όταν πηγαίνει στο λογαριασμό του πράγματος, όταν έχουμε τα χρησιμοποιήσει το ψυχείο μας, είμαστε μια πολύ ευχαριστημένα και βλέπετε πολύ ευχαριστώ τις περιοδίες του Υπουργού στα μέσα του. Μπορούμε να